Πάμε τώρα σε σύνδεση με την Αναστασία Αργυριάδου να δούμε τι έγινε χθες έξω από το τουρκικό προξενείο στην Θεσσαλονίκη, όπου η δημιουργία των ΜΑΤ δέχτηκε βροχή από Μολότοφ. Αναστασία. Η καταδρομική επίθεση Λίνα έγινε γύρω στις 10 το βράδυ στη στατική δημιουργία των ΜΑΤ που βλέπετε εδώ, που βρίσκεται πάντα σταθμευμένη έξω από το τουρκικό προξενείο. Περίπου 20 άτομα κινήθηκαν από την οδό Παύλου Μελάου που σας δείχνει ο Μάκης Αβραμίδης, Αποστόλου Παύλου, συγγνώμη, η οδός και Κασάνδρου προς την δημιουργία των ΜΑΤ. Εκτόξευσαν δεκάδες βόμβες Μολότοφ σε αστυνομικούς, οι οποίοι τους απόφυσαν με χειροβοβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Από την επίθεση ευτυχώς δεν σημειώθηκε και κάποιος τραυματισμός. Επικράτησε πανικό στην περιοχή για αρκετή ώρα. Η αστυνομία εξαπόλυσε ανθρωποκυνηγητό. Είχαμε 12 προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι για τους 12 και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία.